η κατάσταση που ζούμε, οι τραγικές στιγμές που ζούνε, ο πόνος, η θλίψη και για εμάς τους εργαζόμενους και για όλη την ελληνική κοινωνία δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Λίγα λόγια θα πούμε, δύο κουβέντες όλες και όλες, και αυτές θα είναι από καρδιάς, από το σύνολο των μηχανοδηγών. Γιατί εγώ δεν είμαι ένα πρόσωπο, εκπροσωπώ ένα σωματείο όλους τους μηχανοδηγούς που είναι εδώ παρόντες σήμερα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, νέοι και νέες, για αυτούς που κυβερνούν, αποδείχθηκε ότι όλοι εμείς είμαστε περισσευούμενοι και αναλώσιμοι. Για όλους αυτούς που κυβερνούν, όλοι εμείς είμαστε απλά αριθμοί σε μια κόλλα χαρτί. Για αυτούς που κυβερνούν, εμείς δεν έχουμε ψυχή, δεν έχουμε καρδιά και δεν έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Δεν έχουμε κορμί που πονάει. Για αυτούς, εμείς είμαστε ψυχαντικείμενα, δεν πρέπει να έχουμε δικαιώματα. Για όποιον σκεφτεί ότι είμαστε υπερβολικοί, ας ρίξει μια ματιά σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί και συνεχώς φέρνουν δυσκολότερες συνθήκες στους εργαζόμενους και κάνουν επαχθέστερες τις σχέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Ας ρίξει μια ματιά στην εγκληματική ανευθυνότητα αυτών που διοικούν αυτόν τον τόπο, αυτών που διοικούν τον οργανισμό, τους οργανισμούς, τις ιδιωτικές εταιρείες και που έχουν αφήσει το σιδηρόδρομο στη δεκαετία του 60. Αυτούς που μας είπαν ψεύτες. Ποιοι ήμασταν ψεύτες, εμείς που τα καταγγέλαμε? Αυτούς που μας είπαν ότι τους σκοφαντούμε. Ποιοι σκοφαντούσαμε? Εμείς. Αυτούς που μας είπαν ότι εξυπηρετούμε σκοπιμότητα. Ακόμα δεν μας έχουν πει ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσαμε. Και τι κάναμε? Γιατί ντρέπονται? Γιατί η ανεπάρκειά τους και η ανικανότητά τους, η πολιτική ευθύνη για όλο αυτό που συμβαίνει είναι μεγάλη. Ποιος έβγαζε τις απεργίες παράνομες? Ποιος έβγαζε τις απεργίες καταχρηστικές? Με ποιο νόμο, με ποιο εργαλείο? Ποιος έβγαζε φωτογραφίες σε τούρτες? Όλοι αυτοί πανηγυρίζανε για τις μεταρρυθμίσεις, λέγανε ότι μας εξυγειάνανε. Και όταν αντιδρούσαμε, φέρνανε ακόμα πιο σκληρά νομοθετικά πλαίσια, όπου κάνανε ακόμα και το δικαίωμα στην απεργία να είναι δύσκολο, ακόμα και ένα συνδικάτο να μπορεί να κάνει ακόμα και μια εξώδικη δήλωση για απεργία. Αν μας σέβονταν, δεν θα γίνονταν όλα αυτά. Δεν θα καταργούσαν, δεν θα μας στέλναν να μας λένε κάτι υπερορίες, θα σας δώσουμε να πάτε για ελιές. Δεν θα υπήρχε αναστολή των συμβάσεων εργασίας, η περιτροπή εργασία, οι σχέσεις εργασίας με υπηρεσίες έργου σε κρίσιμες ειδικότητες όπως αυτών των σταθμαρχών. Αν μας σεβόντουσαν ως πολίτες, δεν θα επιτρέπανε να κυκλοφορούμε σαν σαρδέλες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά να μας λένε ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις πολιτικές τις οποίες εφάρμοζαν την περίοδο του κορονοϊού. Αν μας σέβονταν, δεν θα διαφήμιζαν ως επενδύσεις έργα που δεν γίνονταν ποτέ και τρένα τα οποία ίσως και ενδεχομένως δεν πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας. Αν μας σεβόντουσαν, δεν θα μετατάσανε 3.500 εργαζόμενους. Και σήμερα εμείς, οι μηχανοδηγοί, οι 45 αυτοί μεταξύ των 3.500 που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά το 2010 και ο συνάδελφός μας Αποστόλης αυτοκτόνησε επειδή μετατάχθηκε, σήμερα δηλώνουμε ότι δεν ξεχνάμε και ούτε θα ξεχάσουμε αυτό που έγινε στα Τέμπη, ούτε ξεχνάμε όλες αυτές τις πολιτικές που οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Δεν θα απογύμνωναν τον οργανισμό από το απαραίτητο προσωπικό για να λένε σήμερα με κροκοδίλια δάκρυα ότι ναι, γνωρίζουμε, δεν είχαμε κόσμο, αλλά τους μετατάξαμε για να τους εξυγειάνουμε. Αν μας σέβονταν, θα είχαν ανοιχτές τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν θα καθόριζαν μόνοι τους τον κατώτατο μισθό. Θα αφήναν τα συνδικάτα να διαπραγματευτούν και οι εργαζόμενοι και οι εργάτες να δείξουν τη δύναμή τους. Αν μας σεβόντουσαν, δεν θα βλέπαμε παντού καρτέλ, δεν θα βλέπαμε παντού μονοπόλια τα οποία εκμεταλλεύονται τη δική μας δύναμη. Συνάδελφοι και συναδέλφες, νέοι και νέες, και ιδιαίτερα στους νέους απευθύνομαι, καλούμε το Σωματείο των Μηχανοδηγών να οργανωθείτε σε συνδικάτα. Να πάρετε την τύχη στα χέρια σας. Να μην αφήνετε κανέναν να στερεί το δικαίωμά σας στην εργασία. Να παλεύετε καθημερινά για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυτό γίνεται μέσα από την οργάνωση. Μέσα από αυτή η οργάνωση, εμείς οι εργαζόμενοι μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στο συνδικαλιστικό κίνημα, να οργανωθούμε, να γραφτούμε σε σωματεία και να εμπιστευτούμε τη δύναμή μας. Γιατί αυτή η δύναμη τους κάνει και τρέμουνε, τους κάνει και απολογούνται. Οι μηχανοδηγοί, οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, οι τεχνίτες, οι συνοδοί, οι σταθμάρχες, όλοι εμείς σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Σας θέλουμε και την επόμενη μέρα κοντά μας. Ξέρουμε ότι θα σταματήσουν να μας χτυπάνε το χέρι στην πλάτη και εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.